Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Την τραγωδία στα Τέμπη δεν τη χωρά ανθρώπινος νους. Όλοι έξω η φωτιά, έλα έξω, όλοι. Τα πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας μόλις έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και σε κατάσταση σοκ, επιβάτες προσπαθούν να βγουν από το τρένο και μόνο τότε αντιλαμβάνονται ότι όλοι τα έξω, πρώτα βαγόνια που είναι τυλιγμένα στις φλόγες έχουν μετατραπεί σε μάζα με παλιοσίδερα. Νιώθω ένα φρενάρισμα έντονο, ξαφνικά να βλέπω σπίθες και φλόγες στα πλάινα των παραθύρων. Και μετά ένα ξαφνικό σταμάτημα. Στο ξαφνικό σταμάτημα, εντάξει, πανικοβληθήκαμε όλοι, βγήκαμε έξω, σπάσαμε το τζάμι. Μέχρι και μάνα με μωρό, παιδί 3 μηνών ήταν μέσα. Έφυγε το μωρό από το καρεκλάκι και σφήνωσε και ψάχναν να το βρουν. Το βρήκανε, ναι, βγήκε. Όσοι καταφέρουν να βγουν, προσπαθούν να βοηθήσουν εγκλωβισμένους. Σπάσανε πολλά τζάμια, καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστρούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθούντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Η επιβατική αμαξοστοιχία με 350 επιβάτες εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ η εμπορική την ακριβώς αντίθετη διαδρομή. Άγνωστο πως, οι δύο αμαξοστοιχίες, παρά το γεγονός ότι στο σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα υπήρχαν δύο γραμμές, βρέθηκαν και τα δύο σε μία γραμμή και η μετοπική του σύγκρουση, λίγο έξω από τη Λάρισα, ήταν οδυνηρή. Ακούσαμε ένα μπαμ, εγώ πετάχτηκα πάνω του αμέσως, μετά πεταχτήκαν όλα, ήταν στριβογύριση το βαγόνι και στο τέλος κατέληξε πλάγια και βγήκαμε. Ήταν 10 δευτερόλεπτα εφιαλτικά με φωτιές. Μηχανή του ενός τρένου που είδα είχε βγει επάνω στην Εθνική από το ατύχημα και κάποια βαγόνια ήταν ντουμπαρισμένα και κάποια καίγονταν. Ο κόσμος να φωνάζει, να κλαίει. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετατρέπονται σε άμορφη μάζα από σίδερα, ενώ οι μαρτυρίες επιβατών σοκάρουν. Τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω, σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί. Ταχτήκαμε μπροστά καμιά 5 μέτρα, σπάσα τα τζάμια και δίπλα άναψε και φωτιά. Αλλά ευτυχώς δεν ξέρω πώς, αλλά άνοιξε πίσω η πόρτα και βγήκαμε όλοι από εκεί γιατί έμπαινε καπνός μας. Ανθρώπινα σώματα εξφενδονίζονται δεκάδες μέτρα μακριά. Μέσα από τις φλόγες και τους καπνούς, όσοι καταφέρουν να απομακρυνθούν, με ουρλιαχτά επιχειρούν να ενημερώσουν τους δικούς τους. Το παιδί μου δεν ξέρω πώς γλίτωσε από εκεί. Ο συνάδελφός της την τράβηξε μέσα από το τρένο. Η κόρη μου τσίριζε και λέει: «Κεγόμαστε». Πήραν τα μαλλιά φωτιά, το κεφάλι μας, κεγόμαστε, είμαστε σε ένα γκρεμό. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβέστες και ασθενοφόρα. Από την πρώτη ενημέρωση που έκανε λόγο για 15 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες, η πραγματικότητα της τραγωδίας έμελε να είναι πολύ μεγαλύτερη και οδυνηρότερη. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Λέει υπάρχει σύγχυση στις γραμμές. Ακούμε δύο κοπέλες, τώρα δεν ξέρω το χαρακτηρισμό στα τρένα πώς λέγονται οι βοηθοί, να λένε μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος, είναι πίσω, τι μαλακίες είναι αυτές. Στο ένα λεπτό μπαμ. Τραυματίες και εγκαυματίες μεταφέρονται σε Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, ακόμη και στην Αθήνα. Σε κατάσταση σοκ φτάνουν με λεωφορεία και οι πρώτοι επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, όπου δικοί τους άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη με κομμένη την ανάσα. Φαίνεται πραγματικά ότι αυτή η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ σφοδρή. Είχαμε περισσότερους νεκρούς από ό,τι βαριά τραυματίες, στους οποίους θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάτι. Το τραγικό έργο της ταυτοποίησης και αναγνώρισης των σωρών. Πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι σωροί βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάποιοι βρίσκουν τους δικούς τους. Κάποιοι άλλοι βιώνουν επί ώρες την αγωνία. Το παιδί μου. Ήταν πολύ τρομακτικό. Μαμά με πιάνει, είμαι χτυπημένη. Κανένα τηλέφωνο δεν απαντάει, δεν σηκώνει κανείς τίποτα. Από όπου και αν προσπαθήσαμε, οπότε ήρθαμε εδώ. Το σημείο της τραγωδίας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ. Θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος βρέθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τούτη την ώρα που ακόμα μετράμε τους νεκρούς μας και πενθούμε, δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Θα τα πούμε αυτά στην ώρα τους. Θέλω μόνο να εκφράσω
τη βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση στους τραυματισμένους. Στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο γιατί. Γιατί ενώ υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες τώρα και πολλά χρόνια να κρέμονται τόσες ζωές σε ένα ανθρώπινο χέρι.